centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα σας, επίσης. Έκτακτη εκπομπή και σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Άλλωστε, σας ξυπνήσαμε σήμερα από το πρωί, σας πήραμε τηλέφωνο μόλις μάθαμε την πληροφορία τις 9 η ώρα, για να επιβεβαιώσουμε και εμείς και να διασταυρώσουμε την πληροφορία που ήρθε για τον θάνατο του 53χρονου εργαζομένου στο μικροβιολογικό της Καστοριάς, το πρώτο κρούσμα, κύριε Παπαδόπουλε, που είχαμε στο νομό μας. Χθες το βράδυ είχαμε ένα ακόμη θετικό, πήγαμε στα 14 επίσημα από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Άργους, για το οποίο επίσης πληροφορηθήκαμε ότι διακομίστη στο Μποδοσάκιο 2 η ώρα τη νύχτα. Θέλω να μας πείτε πόσο πραγματικά σοβαρεύουν τα πράγματα μετά από αυτές τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι σταδιακά θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Κύριε Παπαδόπουλε, μήπως την έχουμε ήδη? Δηλαδή, λέμε αυτή τη στιγμή και ανακοινώνονται και επίσημοι πίνακες και από το Υπουργείο και τα λοιπά, τους βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης. Όταν λέμε 14, βέβαια δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ακόμα η Καστοριά εμφανίζεται με 3, ενώ έχουμε φτάσει στα 14. Είναι ένα θέμα και αυτό στα επίσημα στοιχεία και το ρωτάνε πάρα πολύ. Αλλά είναι 14 ή 104 και δεν ξέρω εγώ τι παραπάνω? Δέστε, αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι το νοσοκομείο σαν μια κλειστή κοινότητα, ναι, έχει τα μισά από αυτά. Ακριβώς. Η διασπορά στην... Και νεκρό από σήμερα, και νεκρό, ναι, από σήμερα, ναι. Η διασπορά στην κοινότητα, ναι, θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη. Μάλιστα. Τουλάχιστον δεκαπλάσια. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, τι λέει ο κύριος Παπαδόπουλος τώρα? Λέει ότι 14 έχουμε τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, διότι σε αυτά έγιναν έλεγχοι. Ναι. Εσείς λέτε ότι επί 10 αυτό πάμε στα 140. Ναι. Άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν κάνει ακόμη το τεστ ή δεν έχουν ακόμα τα συμπτώματα, δεν είναι απαραίτητο να έχεις το σύμπτωμα για να έχεις τον κορονοϊό. Τα στατιστικά. Γι' αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ακόμα. Ακριβώς. Η στατιστική, όταν εφαρμόζεται στην ιατρική, αυτό μας λέει. Ότι όταν έχουμε 14 επιβεβαιωμένα, έχουμε σίγουρα 140, έτσι, αυτό λέει, ναι, αυτό λέει, ναι, η στατιστική. Χοντρικά περίπου αυτό λέει. Χοντρικά λέει, ναι, λέει αυτό. Δηλαδή λέτε ότι στην Καστοριά ήδη υπάρχουν πολύ περισσότεροι από τους 14. Και θα αρχίσουν να εμφανίζονται σιγά σιγά. Που το έχουν γιατί... και δεν ξέρουν ακόμα. Ναι. Και θα αρχίσουν να εμφανίζονται γιατί ήδη, ναι, 3 ή 4 άτομα σήμερα, ναι, στάλθηκαν από ιδιώτες του Μποδοσάκιου για έλεο. Δηλαδή, α, μάλιστα, από ιδιωτικά ιατρία εννοείται? Ναι, 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 ναι. Α, πήγαν στα ιατρία κόσμος και τους έστελαν οι γιατροί της Καστοριάς στο Μποδοσάκιο για έλεγχο. Μποδοσάκιο, ναι. Αυτό οπότε θα πρέπει να περιμένουμε αποτελέσματα και από εκεί που θα αφορούν την πόλη μας. Έχετε την πληροφορία, κύριε Παπαδόπουλε, ότι πολλοί συμπολίτες μας κάνουν και ιδιωτικά τεστ και αυτά τα μαθαίνουμε? Θέλω, ναι, να πω ότι υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία κτλ. Τα οποία μάλιστα διαφημίζουν και τις εξετάσεις αυτές του κορονοϊού, στοιχίζουν από 290 μέχρι 400 ευρώ επίσης, αλμυρές εξετάσεις. Και αν πάω εγώ σε ένα τέτοιο ιδιωτικό και κάνω και βγω θετικός, λέμε. Το εργαστήριο βάσει του νόμου είναι υποχρεωμένο, ναι, να δηλώσει το περιστατικό στον ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Τώρα δεν ξέρω αν πράγματι γίνεται αυτό. Αυτό ρωτάω τώρα. Γίνεται? Δεν ξέρω. Εγώ αν πάω εκεί και τους πω, μη τυχόν πείτε τίποτα, θα το κάνω το τεστ, αλλά μην διανοηθείτε. Αν είμαι θετικός, τι κάνουν τα ιδιωτικά? Τα ιδιωτικά μετά έχουν ποινικές ευθύνες. Έχουν ποινικές ευθύνες. Να αναλογιστούν αυτό το πράγμα. Να το ξέρουμε και αυτό. Γνωρίζετε αν πραγματικά συμπολίτες μας, γιατί και μια διαδικασία για να σου πάρουν δείγμα, κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι, θα λέγω, πρέπει να έχεις πολλά συμπτώματα, πρέπει να έχει μια διαδικασία, έτσι δεν είναι? Στον δημόσιο τομέα γίνεται διαλογή περιστατικών. Ακριβώς. Τώρα, όταν ο άλλος αποφασίσει ότι θέλει να το πληρώσει, μπορεί να το κάνει. Αυτό αλλά όμως, και προσέξτε, πέρα, η κοινωνική του ευθύνη είναι δεν είναι μόνο του εργαστηρίου. Η κοινωνική του ευθύνη είναι να βγει να το δηλώσει και ο ίδιος. Και ο ίδιος. Και να απομακρυνθεί και να μείνει στο σπίτι του. Ακριβώς. Να αναρρώσει, να φύγουν 14 μέρες, να μην μολύνει και άλλους ανθρώπους. Ναι, εδώ έχουμε όμως και ένα πολύ περίεργο πράγμα πλέον. Δηλαδή.
δηλαδή. Ότι το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ ναι. αποφάσισε ότι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της θα επιστρέψει σε 7 μέρες. Έχει κάποιο αντίσωμα Αλβανό, Σλάβο, Βουλγάρο, Τούρκικο που είναι πιο ανθεκτικό και τους επιστρέφει σε 7 μέρες. Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό κύριε Παπαδόπουλο. Θα έρθουμε λίγο πραγματικά γιατί ορισμένα από τα χθεσινά μας έκαναν εντύπωση. Να έρθουμε λοιπόν λίγο και στην υπόθεση του δίκαιου του κλιμακίου που ήρθε, νομίζω ήταν γυναίκες που ήρθαν χθες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει σημασία. Ήμουν παρόν, δεν με κάλεσαν. Δεν σας κάλεσαν. Δεν κάλεσαν ούτε τους δημάρχους, δεν ξέρω γιατί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή η κοινωνία μαζί αυτό το πράγμα και ήταν μια κλειστή, θα λέγαμε εκεί, σύσκεψη. Χωρίς να έχουν. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια. Μυστικοπάθεια. Ούτε εκεί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, αν είναι δυνατόν, ούτε και οι δήμαρχοι εκεί. Για να μπορέσουν και οι ίδιοι να διαχειριστούν την κατάσταση. Ούτε ο αντιπεριφερειάρχης. Ούτε ο αντιπεριφερειάρχης, ούτε ο κύριος Σαββόπουλος. Γιατί επικοινωνήσαμε χθες με τον κύριο Σαββόπουλο, τον είχαμε εδώ στην εκπομπή και λέει: εμείς δεν καλεστήκαμε πουθενά. Δεν ήξερε ο άνθρωπος τίποτα. Δεν ξέρω γιατί γίνονται αυτά. Παράξενα πράγματα. Να σας πω άλλο ένα παράδειγμα: ότι υπήρχε σε μια κλινική του νοσοκομείου γιατρός που βρέθηκε θετικός. Μάλιστα. Πήρανε δείγματα από τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής. Ναι. Και θεώρησαν ότι το νοσηλευτικό και το πέρα προσωπικό της κλινικής είναι δεύτερης κατηγορίας και σε αυτούς δεν πήρανε. Αυτά τι είναι τώρα κύριε Παπαδόπουλε. Είναι από αυτά που λέμε τα λάθη που συνεχίζουμε. Ναι. Δηλαδή πήραν μόνο στους γιατρούς και στο υπόλοιπο προσωπικό της κλινικής. Οι υπόλοιποι δεν είναι άνθρωποι. Είναι δεύτερης κατηγορίας μάλλον για κάποιους. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Κάτι δεν πάει καλά, δεν ξέρω. Αλλά μάλλον κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που και η ΕΝΔΟ λέει, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς το έχει τσεκαρισμένο. Δεν το λέει σίγουρο, για να περάσουμε σίγουρο. Την ώρα μας. Είναι το σίγουρο και διασταυρωμένο. Είναι σίγουρο και διασταυρωμένο. Και καταλαβαίνω την αγωνία αυτών των ανθρώπων και τη δυσαρέσκεια αυτών των ανθρώπων που λέει εμείς τι είμαστε. Και εμείς δεν θα εξεταστούμε. Και πώς θα πάμε στην οικογένεια. Και σε μένα διαμαρτυρόμενοι. Έτσι έφτασε και σε μένα. Διαμαρτυρόμενοι. Το προσωπικό διαμαρτυρόμενο. Τώρα, αυτό που αποφασίστηκε χθες σε αυτή τη σύσκεψη με τον ΕΟΔΗ εδώ, είναι να έχει δύο τέπου ουσιαστικά το νοσοκομείο. Στο ένα τα επίγοντα, αν κρυθεί κάτι και τα λοιπά, σε ποιο νοσοκομείο να πάει στα γύρω και τα λοιπά. Και το άλλο τέπου ουσιαστικά θα είναι για τα ύποπτα κρούσματα. Μεταφέρεται η παιδιατρική αλλού και στους χώρους παιδιατρικής θα νοσηλεύονται και τα πιο ήπια περιστατικά, τα πιο δύσκολα θα στέλνονται ποδοσάκιο και τα πιο απλά ακόμη στο σπίτι τους. Είναι σωστό. Το πιο απλό δεν μου λέει ότι αυτός δεν είναι φορέας. Σωστό, άρα σίγουρα. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν να είναι θετικά, με όλα τα μέτρα ασφάλεια. Προσέξτε τώρα όμως εδώ. Γιατί από την άλλη μεριά, χθες σε αυτή τη σύσκεψη ήταν και ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, ο κύριος Χρήστος Κουσουρής. Ναι. Ο κύριος Κουσουρής, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του τόσες μέρες, έχουμε την πληροφορία ότι επιμένει ο κύριος Κουσουρής, ο πρόεδρος των εργαζομένων, επαναλαμβάνω, για κλείσιμο το νοσοκομείο. Θέλω να σας ρωτήσω ποια από τις δύο προτάσεις, αυτή που επιλέχθηκε τελικά με τα δύο ΤΕΠ, και την παιδιατρική είναι φιλοξενή ή το κλείσιμο θα ήταν η πιο ενδεδειγμένη αυτή τη στιγμή για την Καστοριά. Εγώ θεωρώ ότι η διασπορά μέσα στον χώρο του νοσοκομείου είναι σημαντική. Άρα η επικινδυνότητα για όποιον προσέρχεται στον χώρο του κυρίως νοσοκομείου θα είναι τεράστια. Άρα το να γίνουν δύο ΤΕΠ έχει μια βάση. Ναι. Για να μην μπαίνουν μέσα στον χώρο στον ίδιο χώρο και τα επίγοντα και οι ασθένειες αυτοί, ναι. Από την άλλη μεριά όμως μπορούμε να κάνουμε μια σωστή διαχείριση του νοσοκομιακού χώρου και τα επίγοντα, τα ύποπτα περιστατικά να εξετάζονται εκτός νοσοκομείου. Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το κτίριο στο Άργους του χρονίου νοσημάτων. Αυτό είναι πρόταση. Το οποίο είναι ανεξάρτητο από το χώρο του νοσοκομείου. Ναι. Δεν επιβαρύνει τη λειτουργία του νοσοκομείου και αποτρέπει την πλέον διασπορά. Κύριε Παπαδόπουλε, επίσης, άρα λέτε ότι η πρόταση για κλείσιμο του νοσοκομείου
Είναι υπερβολική ή είναι και υπό το βάρος της αγωνίας των εργαζομένων. Είπατε νωρίτερα ένα παράδειγμα. Το θέμα να κλείσει, ναι, σημαίνει ότι πλέον, ναι, δεν έχουμε καμία δυνατότητα παροχής υπηρεσίας στον πολίτη. Μάλιστα. Άρα πρέπει να βρούμε άλλη λύση. Δεν είναι λύση, λέτε, και το κλείσιμο, λοιπόν. Ναι. Έχει δεδομένα, ναι, που το επιβάλλουν, ναι, αλλά πρέπει να βρούμε ενδιάμεσες λύσεις, ναι, γιατί δεν μπορεί όλος ο νομός να μείνει χωρίς παροχή υπηρεσίας. Μάλιστα. Ήδη έχω κλείσει 3 ιδιωτικά ιατρία. Ήδη είχε δημιουργηθεί πρόβλημα στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ, με τις ακτινογραφίες. Πλέον θέλω να ελέγξω και άλλα ιδιωτικά ιατρία, μήπως προσήλθανε άτομα από τα κρούσματα που έχουμε. Παραδείγματος χάρη, ίσως ο συμπολίτης μας από τον Δήμο Άργους Οριστικό, από χωριό του Δήμου Άργους, που, ναι, μεταφέρθηκε το βράδυ με το 14. Αν είχε πάει σε κάποιο ιατρείο, θα το ψάξετε, ναι, αυτό. Ναι, βεβαίως. Οπότε θα αρχίσουν να κλείνουν και τα ιδιωτικά ιατρία σταδιακά, αν έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Οπότε μετά δεν μπορούμε να αφήσουμε τον, ναι, πολίτη έρμεο της τύχης του. Ναι. Γι' αυτό λέω να πρέπει να βρούμε ενδιάμεσες λύσεις. Ναι. Ένα ακόμη που αποφασίστηκε, κύριε Παπαδόπουλε, χθες αυτή τη σύσκεψη είναι οι γιατροί που ήταν σε καραντίνα και το προσωπικό των 14 ημερών να γυρνάν πίσω στο νοσοκομείο στις 7 ημέρες. Ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρούν. Δηλαδή από αύριο γυρνάν πίσω. Από αύριο Δευτέρα θα πρέπει να είναι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω με τι καρδιά και τι ψυχή. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν τα επιστημονικά δεδομένα να τα ανατρέπουμε, ναι, χωρίς κάποια εξήγηση. Μισό λεπτά. Παντού, σε όλο τον κόσμο, δεδομένο είναι οι 14 μέρες. Πόσοι τώρα, οι 14 έγιναν 7 για την Καστοριά. Αν αυτοί διαπίστωσαν ότι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Καστοριάς έχει κάποιο ειδικό γονίδιο που αντέχει περισσότερο, ναι, να μας το πούνε. Να ξέρουμε και να είμαστε και πιο ήσυχοι και να μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω, έχετε μιλήσει με αυτούς τους γιατρούς ή το προσωπικό, κύριε Παπαδόπουλε, που τους καλούν ουσιαστικά σε 7 μέρες να γυρίσουν πίσω από το σπίτι που είναι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή? Δεν έχω μιλήσει. Να δούμε και τι λένε για αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, όχι τίποτα. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει σήμερα. Θα γίνει σήμερα, μιλήστε με αυτούς τους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, η αρμοδιότητα, βέβαια, της διαχείρισης του προσωπικού του νοσοκομείου. Εντάξει, δεν την έχω ούτε εγώ, ούτε εσείς. Νοσοκομείου. Σωστό, αλλά. Απλώς εγώ μόνο πληροφοριακά θα μαζέψω. Εμείς πάντα πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των ανθρώπων για να καταλάβουμε τη δυσκολία. Αν ήμασταν λοιπόν εγώ και εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, αυτή τη στιγμή σε καραντίνα των 14 ημερών και μας έλεγαν ξαφνικά από αύριο Δευτέρα τελειώνει το 7ήμερο και σε 7 μέρες πρέπει να γυρίσετε πίσω, πώς θα αντιδρούσαμε, δηλαδή, για εγώ να καταλάβω. Να γυρίσω και να σας πω το άλλο, ότι εγώ έβαλα σε καραντίνα 3 ιατρία για, ναι, 14 μέρες. Ναι, ναι. Εάν βγω και πω ότι αυτά τα ιατρία ανοίγουν σε 7, τι κοινωνική κατακαυλή θα έχω? Ακριβώς. Ας πω, τι κάνετε τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, εδώ? Θέλετε να μας διαλύσετε όλους? Και δεν ξέρω αν έχει υπάρξει προηγούμενο στη χώρα μέχρι τώρα να γυρνάνε από καραντίνα στις 7 και όχι στις 14 μέρες. Δεν υπάρχει. Αυτό μπορεί να γίνει, θεωρώ ότι μόνο σε έκτακτη ανάγκη. Μας κάνει εντύπωση, γιατί σε ανοιχτή ακρόαση χθες στην σύσκεψη ήταν και η ειδική λοιμοξιολόγος του ΙΟΔΗ. Ναι. Και ουσιαστικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν. Και μία πληροφόρηση που έχω είναι ότι το εισηγήθηκε αυτή. Το εισηγήθηκε και η ίδια. Ναι, αυτή την πληροφόρηση. Ήταν σε ανοιχτή ακρόαση όλη την ώρα της σύσκεψης. Μιλάμε για την κυρία Μαλτέζου. Ναι, την κυρία Μαλτέζου. Είναι κοντά. Και νομίζω ότι αυτή την εισήγηση δικιά της, νομίζω, ήταν. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά μία πληροφόρηση που έχω, ναι, είναι ότι ήταν εισήγηση δικιά της. Που είναι πολύ γιατί κοντά στον κύριο Τσόδρα, πρέπει να πούμε, που, ναι, βγαίνει και ενημερώνει, έτσι. Η κυρία Μαλτέζου δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Το κλιμάκιο που ήρθε εδώ, θεωρώ ότι δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα να προτείνει αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε, υπό αυτή την έννοια, θα ίσως να έχουμε και τον κύριο Τσικαλάγια σε λίγο, να, ναι, μας πει και ο ίδιος αν όντως ήταν πρόταση της κυρίας Μαλτέζου. Και πώς, ναι, και ο ίδιος ως γιατρός βλέπει αυτό το μέτρο. Γιατί εδώ ο κ. Τζικαλάγιας ήταν χθες εκεί. Ναι. Σε αυτό το μέτρο, ας πούμε, συμφωνεί ο κ. Τζικαλάγιας. Είναι ένα θέμα γι' αυτό. Θα το ρωτήσετε. Εφόσον θα τον έχετε σε λίγο πιθανά, μπορείτε να το ρωτήσετε ευθέως. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε πραγματικά στη γραμμή μας. Ναι.
Τώρα, από εδώ και πέρα, να, έρχονται μηνύματα, μισό λεπτάκι τώρα, εδώ γέμισε ο πίνακας. Όσο μιλάμε εμένα έχουν πάρει τουλάχιστον 10 κλήσεις. 10 κλήσεις. Κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, το επί 10, αυτό βλέπω στα μηνύματα κυρίως. Δηλαδή, το μένουμε σπίτι πρέπει να πάρει ουσιαστικά... Όχι απλά να πάρει σάρκα και οστά, αλλά πρέπει επιγόντως οι πάντες μένουμε σπίτι, όσο αυτό είναι δυνατόν. Γιατί, κύριε Παπαδόπουλε, από την άλλη, δεν μπορείς να μείνεις και 24 ώρες, 24 ώρες στο σπίτι. Όχι, δεν είπαμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βγεις. Ο περιορισμός στο σπίτι θα πρέπει να είναι σχετικός, ναι. Δηλαδή... Το συγκεκριμένο άτομο θα πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Να καβάλουμε μια τελεία εδώ. Πάμε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ τώρα. Γιατί εδώ ζήσαμε στιγμές τρέλας και στην Καστοριά. Συνωστισμός, άδειο το πάρκινγκ, γεμάτα τα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ. Ο ένας πάνω στον άλλον, παιδιά. Είπαμε να μείνουμε σπίτι, να αποφύγουμε τις επαφές μας. Κλείσαμε τα σχολεία... Κλείσαμε τις καφετέρες, κλείσαμε τις ταβέρνες για να μην συνοστιζόμαστε. Και εμείς σαν τρελοί, σαν ανόητοι, πάμε 2 ώρες στο ταμείο μπροστά για να πληρώσουμε. Είναι λογική αυτή. Θέλουμε μια πράξη βοήθειας και από τους επαγγελματίες. Να βάλουν ένα άτομο. Από Δευτέρα μπαίνει τάξη και στα σούπερ. Και να αφήνουν 3-4-5 μέσα. Και αν δεν το κάνει η επιχείρηση αυτό, ο πολίτης, ναι, να κάθεται απ' έξω και να μπαίνει όταν αυτός κρίνει ότι μπορεί να μπει. Βέβαια. Δηλαδή, τι, στο σούπερ μάρκετ δεν κολλάει σε όλα τα άλλα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και τι είναι αυτό το 100 κιλά μακαρόνια ο καθένας? Δεν το καταλαβαίνει. Το καροτσάκι που θα πάρει, πόσοι το πιάσανε? Καλά. Γιατί το πάκο εκεί πόσοι το πιάσανε μέσα? Έτσι, μπράβο. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε τώρα. Τους είδαμε βεβαίως και με μάσκες και με γάντια και τα λοιπά, αλλά... Και μη λέμε μόνο για την Καστοριά. Όχι. Είδατε τι γινότανε χθες στην παραλία στη Θεσσαλονίκη. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης πραγματικά όλος ο κόσμος ξεχύθηκε στη Λιακάδα. Ναι. Και κάτι άλλο. Τα κρούσματα στην Νότιο Ιταλία είναι πολύ αναλογικά με τον Βορρά, είναι πάρα πολύ λίγα. Ναι. Τα άτομα αυτά προσαρμόστηκαν. Ναι. Εντάξει, και όπως θα είδατε στα διάφορα ρεπορτάζ, διασκεδάζουν τραγουδώντας από τα μπαλκόνια. Οπότε έχουν πάρει το νόημα πολύ πιο, το μήνυμα πολύ πιο έντονα από εμάς. Κατάλαβα. Και θέλω αυτοί να γίνουν παράδειγμα και για μας. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σήμερα που ήσταν μαζί μας, σε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Μας ρωτάνε εδώ πού μπορούμε να ακούσουμε τη συνέντευξη με την... Θα την ακούσετε όλες οι συνεντεύξεις που έχουμε αμέσως ανεβαίνουν σε centra.com.gr, γιατί νωρίτερα είχαμε και το συγγενικό περιβάλλον, είχαμε τη θεία του εργαζομένου που έχασε τη ζωή του από το νοσοκομείο της Καστοριάς. Θέλει ο κόσμος να την ακούσει, δεν την πρόλαβαν. Θα ανέβει, αν δεν έχει ήδη ανέβει, στην centra.com.gr και όλες τις συνδεύσεις και του κυρίου Παπαδόπουλου και όλα όσα μεταδίδονται αυτές τις μέρες. Υπάρχει και ειδικό κομμάτι και στη Σέντρα εκεί που μπορείτε να βλέπετε και τα προηγούμενα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εκεί για τη βοήθειά σας σήμερα. Μένει να δούμε, γιατί 7 ημέρες φαντάζομαι ότι θα είναι σημείο τριβής. Θα δούμε τι θα μας πει και ο κύριος Τζικαλάγες και σαν γιατρός, επαναλαμβάνω. Θα δούμε αν υπαληθεύεται η πληροφορία που δίνεται, αν η εισήγηση αυτή για τις 7 μέρες να γυρίσουν γιατροί πίσω είναι από την κυρία Μαλτέζο, από την καθηγήτρια και λοιμοξιολόγο του ΕΟΔΗ. Και βεβαίως θα καλέσουμε και τον κύριο Τζικαλάγη αλλά και την κυρία Τελιγιορίδη να μας πούν τι γίνεται εδώ και αν κρίνουν ότι αυτά τα μέτρα προστατεύουν την Καστοριά, προστατεύουν το νοσοκομείο ή όχι. Όχι, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλή Παπαδόπουλε. Σας μέρα και μία εύχομαι να είναι μία μέρα την οποία οι συμπολίτες μας θα ακολουθήσουν όλα τα μέτρα και είναι ευθύνη του καθένα να τα αυστηροποιήσει για τον εαυτό του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, ο κύριος Λάζαρος Παπαδόπουλος. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.